Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου, είναι το Eco News με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε όπως κάθε Σάββατο και βαδίζει προς το τέλος η πρώτη φάση των 4 διαγωνισμών για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Ήδη έχει εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον για την Κερατέα και το Γραμματικό, ενώ αυτή την εβδομάδα ανοίχτηκαν οι φάκελοι, προσφορές δηλαδή, και για τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στα Λιώσια. 7 είναι και εδώ τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων, περίπου τα ίδια που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και για Κερατέα και Γραμματικό. Μας μένει άλλος ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα ανοιχτεί ο φάκελος στις 5 Φεβρουαρίου, δηλαδή την επόμενη Τρίτη, και είναι για τη Φυλή. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής αυτή την εβδομάδα αντέδρασαν έντονα, ζητώντας τη ματέωση του έργου. Ισχυρίζονται ότι το κράτος αποδείχθηκε αναξιόπιστο τα τελευταία 50 χρόνια, καθιστώντας τη Δυτική Αττική μοναδικό σκουπιδότοπο της Αττικής, χωρίς ουσιαστικά ανταποδοτικά ωφέλη. Ενώ από την άλλη πλευρά, και ας μην γελιόμαστε, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος χρόνος για διάλογο και ανταλλαγή επιχειρημάτων, καθώς αν δεν γίνουν τώρα οι μονάδες αυτές, με οποιονδήποτε τρόπο θα χαθούν για πάντα τα 350 εκατομμύρια ευρώ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ενώ και η χώρα θα κληθεί να πληρώσει μεγάλα πρόστιμα. 500 κάτοικοι από την περιοχή της Φυλής και της ευρύτερης Δυτικής Αττικής διαμαρτύρονται έντονα έξω από τα γραφεία του Ειδικού Συνδέσμου του Νομού Αττικής, λίγο πριν το άνοιγμα του φακέλου με τις προσφορές για τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στα Λιώσια. Οι κάτοικοι αντιδρούν για τη δημοπράτηση μονάδας διαχείρισης στην περιοχή τους, καθώς θεωρούν ότι η Δυτική Αττική είναι ήδη κορεσμένη. 50 χρόνια έχουμε χωματερεί στην περιοχή μας. Είναι μεγάλη αδικία για την περιοχή τη δική μας. Μας έχουν καταδικάσει να ζούμε μέσα στο σκουπίδι. Βρωμάει ο κόσμος εκεί πέρα. Εννοείται ότι δεν αντέχονται τα σκουπίδια. Άλλοι δεν μεταδέχονται. Κάπου το μπαλάκι πέτσε εμάς. Κάτι πρέπει να γίνει. Η ΠΟΕΟΤΑ όμως εκφράζει αντιρρήσεις και ως προς τη χωροθέτηση. Πάνε να δημοπρατήσουν δύο εργοστάσια σε χώρο που δεν τους ανήκει. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς τους χώρους είναι προστατευόμενος, το όρος Εγάλεο. Και υπάρχει προσφυγή από την ΠΟΕΟΤΑ στο Συμβούλιο Επικρατείας. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Σύνδεσμος που έχουν την ευθύνη για τους διαγωνισμούς υποστηρίζουν σε ανακοινώσεις πως αν δεν γίνουν τα εργοστάσια, η Ελλάδα θα κληθεί να πληρώσει βαρύ τίμημα για τις χωματερές. Ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι στηρίζει τα έργα μέσω των οποίων επιτυγχάνεται τόσο η συμμόρφωση της χώρας με το κοινοτικό δίκαιο, όσο και η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων που αν δεν αξιοποιηθούν μέσα στο 2013 θα χαθούν οριστικά. Τελικά, ο φάκελος με το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα Λιώσια περιείχε 7 προσφορές ως επιτοπλίστων των ίδιων κοινοπραξιών που εξέφρασαν επενδυτικό ενδιαφέρον προηγουμένως για την Κερατέα και το Γραμματικό. Η μονάδα των Λιωσίων θα διαχειρίζεται κατά το μέγιστο 400.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως, ενώ η χρονική διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε 27 χρόνια. Η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει από 40-60% την κατασκευή μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση το χαμηλό τέλος που θα κληθεί να πληρώσει ο πολίτης. Ωστόσο, όλες οι τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων παραμένουν ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένες και της κάψης, ενώ στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της ταφής απορριμμάτων και εξετάζεται και η δυνατότητα κομποστοποίησης οργανικού υλικού. Από τα στερεά απόβλητα και όλα αυτά τα προβλήματα που είδαμε ότι δημιουργούνται, θα πάμε στην αέρια ρήπανση. Και μπορεί η Αθήνα βέβαια να ηρέμησε κάπως τις τελευταίες ημέρες από την Θαλομίχλη, χάρη και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές. Ωστόσο, στο Πεκίνο, η άπνοια των τελευταίων ημερών και η εντατική καύση του άνθρακα δημιούργησε για άλλη μια φορά συνθήκες θαλάμου αερίων και στην αγορά, μάλιστα, άρχισε να κυκλοφορεί φρέσκος αέρας σε συσκευασία αναψυκτικού, καθώς οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων στο Πεκίνο υπερβαίνουν καθημερινά τα 500 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Το νέφος του Πεκίνου, που ποτέ δεν υποχώρησε, επανήλθε δρυμύτερο. Ένα παχύ στρώμα κάλυψε τον ουρανό της Ανατολικής Κίνας, παραλύοντας τη ζωή του Πεκίνου. Οι πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας της χαμηλής ορατότητας, ενώ 103 από τα πιο ρηπογόνα εργοστάσια διατάχθηκαν να σταματήσουν άμεσα την παραγωγή. Οι πεζοί μπορούν με τα βίας να κυκλοφορήσουν φορώντας μάσκες αφού ο αέρας είναι καυστικός. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, είναι ό,τι χειρότερο έχω δει από όταν ήμουν παιδί. Οι τιμές των μικροσωματιδίων ήταν σύμφωνα με την κινέζικη κυβέρνηση 433 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, ενώ οι σταθμοί μέτρησης της Αμερικανικής Πρεσβείας κατέγραψαν 526 μικρογραμμάρια μικροσωματιδίων PM2,5 ανά κυβικό μέτρο. 20 φορές δηλαδή πάνω από την οριακή τιμή, ενώ η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ήταν 886 μικρογραμμάρια. Παίρνω φάρμακα εδώ και 1,5 μήνα και δεν μπορώ να συνέλθω. Υποφέρω από σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.
Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πεκίνο είναι χρόνιο και έδωσε επιχειρηματική ιδέα σε ένα Κινέζο πολυεκατομμυριούχο να λανσάρει κονσέρβα καθαρού αέρα που πωλείται περίπου 50 λεπτό το τανεκεδάκι. Μάλιστα, ο πεπιεσμένος αέρας κυκλοφορεί και σε διάφορες ποιότητες. Έτσι, διατίθεται αέρας με τα βιομηχανικής Ταϊβάν ή καθαρός βουνίσιος αέρας του Θιβέτ. Οι καταναλωτές μπορούν να τον εισπνεύσουν ή να τον πιούν σαν αναψυκτικό. Επειδή είμαι σίγουρη ότι θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το πρωτοποριακό προϊόν, εμείς θα ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας. Εξάλλου, τη μία μέρα έκανε το γύρο του κόσμου η είδηση ότι οι κάτοικοι του Πεκίνου που πλήττεται από την ατμοσφαιρική ρήπανση αγοράζουν φρέσκο αέρα σε μεταλλικό κουτάκι. Αμέσως την επόμενη μέρα, ο Κινέζος εκατομμυριούχος που είδαμε, λάνσερε το προϊόν του επίσημα και έδωσε μάλιστα συνέντευξη στο CNN, διευκρινίζοντας πως ο στόχος του δεν είναι το κέρδος, αλλά η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος. Τι κάνουν οι Κινέζοι? Φαίνεται πως ανοίγουν κουτάκια αναψυκτικού και πίνουν. Όχι λάθος. Τα κουτάκια περιέχουν φρέσκο αέρα, ένα ανεκτίμητο αγαθό στο Πεκίνο. Πρόκειται για το τελευταίο εγχείρημα του εκατομμυριούχου Τσεν Γουάνγκ Μπιάο. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για το σημαντικό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Εάν δεν προστατεύσουμε το περιβάλλον, σε 10 χρόνια οι απόγονοί μας θα φορούν όλοι αντιασφυξιογόνες μάσκες. Και ενώ το Πεκίνο πνίγεται από τον έφος εθαλομύχλης, οι κάτοικοι μπορούν να εισπνεύσουν ή να πιούν φρέσκο αέρα. Ποτέ δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο. Είναι μια υπενθύμηση ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερα καύσιμα. Είτε είναι εμπορικό κόλπο είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι θα αυξηθούν οι πωλήσεις. Έναντι 80 λεπτών του δολαρίου, οι κάτοικοι του Πεκίνου μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές μυρωδιές, όπως αυτή της προβιομηχανικής Ταϊβάν ή του αγνού παρθένου Θιβέτ. Για να μην φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το ακραίο μέτρο, να εισπνέουμε δηλαδή φρέσκο αέρα μόνο από κονσέρβα, θα πρέπει μάλλον να μεριμνήσουμε εγκαίρως να αλλάξουμε το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Αυτό αποτελεί εξάλλου και ευρωπαϊκή προτεραιότητα και γι' αυτό κατά προτεραιότητα. Επίσης, η Ευρώπη χρηματοδοτεί δήμους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν προκειμένου να μπουν σε προγράμματα έξυπνης ενέργειας, δηλαδή ενεργειακής αποδοτικότητας, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμη μετακίνηση. Το πρόγραμμα διαθέτει 75 εκατομμύρια ευρώ για φέτος και ενθαρρύνει συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και συνεργασίες μεταξύ τουλάχιστον τριών ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ τους. 50 σχολεία από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Φιλανδία και την Κρήτη που μετήχαν σε ένα πρόγραμμα εφηβούς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατάφεραν να διατυπώσουν αποτελεσματικές προτάσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα σχολικά κτίρια, αλλάζοντας μικρές συνήθειες. Αν και ο στόχος του προγράμματος ήταν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2,5%, κατάφεραν τελικά να επιτύχουν 9%. Τα σχολεία ανέπτυξαν κοινή μεθοδολογία μετά από μεταξύ τους διάλογο. Τελικά, εκτός των οικονομικών ωφελιών, προωθήθηκε μέσα στις σχολικές κοινότητες η ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και η έννοια της συνυπευθυνότητας. Το Ηράκλειο επέδειξε μεγάλη κινητικότητα και στη βιώσιμη μετακίνηση, καθώς ήταν μία από τις 7 μικρομεσαίες πόλεις που μετήχαν στο πρόγραμμα εφήβους ενέργειας Ad Personam, μαζί με τη Μοντένα από την Ιταλία και την Πεζανσόνα από τη Γαλλία. Στόχος ήταν να πραγματοποιήσουν έγκυρη δημοσκόπηση και στις 7 πόλεις σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης των πολιτών και στη συνέχεια επιλέγοντας 1.000 πολίτες σε κάθε πόλη και δίνοντάς τους κίνητρα όπως δωρεάν κάρτες διαδρομών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλες στοχευμένες δράσεις. Στο τέλος του προγράμματος, εκατοντάδες πολίτες έγιναν πιστοί οπαδοί των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο κέντρο ενδιαφέροντος αυτών των προγραμμάτων εφηβούς ενέργειας βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση και η μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας σημαντικός στόχος αυτού του προγράμματος, κυρίως με την έννοια του να αποκτήσει μια ικανότητα να μπορεί να σχεδιάζει σωστά στο τοπικό επίπεδο και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Ενεργειακή αποδοτικότητα, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές αποτελούν μερικούς από τους στόχους των προγραμμάτων εφήβους ενέργειας της Ευρώπης, ταυτόχρονα με τη διάχυση της νέας ενεργειακής κουλτούρας στους Ευρωπαίους. Χρηματοδοτούμε προτάσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες με τις προτεραιότητες της κάθε χρονιάς και έχουν στόχο να φέρουν απτά αποτελέσματα, μετρήσιμα αποτελέσματα στα 3 χρόνια. Τώρα μπορούν να μετέχουν η τοπική αυτοδιοίκηση κατά κύριο λόγο,
επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιώτες, ερευνητικά ιδρύματα. Η Ευρώπη διαθέτει για φέτος 75 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πρόγραμμα, καλύπτοντας το 75% της χρηματοδότησης, και μέσα στις επιδιώξεις είναι να δημιουργηθούν μέσω των προγραμμάτων και θέσεις εργασίας. Απαιτεί το πρόγραμμα τη συμμετοχή τουλάχιστον 3 εκπροσώπων διαφορετικών κρατών μελών, απαιτεί τη σύμπραξη και ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατά το πλείστον απευθύνεται το πρόγραμμα να συμπράξουν με δήμους, περιφέρειες, τέλος πάντων δημόσιους φορείς, στην υποβολή των προτάσεων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 8 Μαΐου απευθείας στο πρόγραμμα, από όπου και θα αξιολογηθούν. Εκτός από το γεγονός ότι η πράσινη ενέργεια συμβάλλει στο να υπάρχει, να παρέχεται καθαρός αέρας και φυσικά πιο υγιεινός να τον αναπνέουμε, επίσης είναι και η πλέον ασφαλής ενέργεια από κάθε άποψη. Αυτό όμως δεν φαίνεται να το συμμερίζονται οι αποβοράγειτονές μας, οι Βούλγαροι δηλαδή, οι οποίοι ετοιμάζονται να ανεκραναστήσουν το σχέδιο για πυρηνική μονάδα στο Μπέλενε, το οποίο είχε αναλάβει να κατασκευάσει η ρώσικη εταιρεία μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα βόρεια σύνορά μας. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση Μπορίσοφ δεν επιθυμεί να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, καθώς θέλει να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τους Ρώσους. Οι σοσιαλιστές όμως απέτησαν δημοψήφισμα για το θέμα και οι Βούλγαροι είπαν ναι στα πυρηνικά. Λιγότεροι από το 60% των Βουλγάρων πολιτών μετήχαν στο δημοψήφισμα που έγινε την Κυριακή στη χώρα με το ερώτημα της κατασκευής ή όχι νέας πυρηνικής μονάδας στο Μπέλενε. Και οι περισσότεροι από αυτούς απάντησαν ναι. Το δημοψήφισμα απέτησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, που επιθυμεί να κατασκευαστεί η πυρηνική μονάδα, αντίθετα από την κεντροδεξιά κυβέρνηση Μπορίσοφ, η οποία δεν δείχνει ιδιαίτερα θετική σε αυτό. Καθώς όμως η συμμετοχή στο δημοψήφισμα ήταν λιγότερο από 60%, αυτό δεν θεωρείται δεσμευτικό και η κυβέρνηση πιστεύει ότι δεν είναι καθόλου αρκετό για να προχωρήσει σε ένα τόσο μεγάλο βήμα. Έτσι τώρα το σχέδιο θα καταλήξει στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, που θα πρέπει να αποφασίσει σε διάστημα 3 μηνών. Ο Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ εκτιμά ότι το κόστος κατασκευής είναι πολύ υψηλό, αφού θα υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Πριν από λίγους μήνες, το Μάρτιο του 2012, η Βουλγαρία εγκατέλειψε το σχέδιο για κατασκευή στο Μπέλενε πυρηνικής μονάδας ισχύως 2.000 ΜΒ σε συνεργασία με τη Ρωσία. Μάλιστα, είχαν ήδη ξεκινήσει και τα κατασκευαστικά έργα, τα οποία τώρα έχουν εγκαταλειφθεί. Τα μηχανήματα στην περιοχή σκουριάζουν, ενώ άδεια έμειναν και τα διαμερίσματα τα οποία στέγασαν τους εργάτες. Παρά το γεγονός ότι μετά το πυρηνικό ατύχημα και τη Φουκουσίμα, η παγκόσμια η κοινότητα αντιμετωπίζει την πυρηνική ενέργεια ως απειλή, κάποιοι στη Βουλγαρία τη βλέπουν σαν σωτηρία. Θέλω να διαμηνήσω στους Βούλγαρους πολιτικούς ότι πρέπει να χτίσουν αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο εδώ. Αυτό θα είναι η σωτηρία της πόλης. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα για μας. Πρέπει να κάνουν κάτι. Κάθε χρόνο αποφυτούν 400 σπουδαστές από το πυρηνικό κολέγιο της πόλης. Το δημοψήφισμα αντιμετωπίστηκε και ως βαρόμετρο στις σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ρωσίας. Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από όσους ψήφισαν, το 61% συμφωνεί με την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου. Ενώ η ανάδοχος ρωσική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο έχει ήδη καταθέσει αγωγή αποζημίωσης ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατά της βουλγαρικής κυβέρνησης, η οποία και το σταμάτησε. Η πυρηνική μονάδα του Μπέλενε αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο μέσα στη Βουλγαρία δείχνει πάρα πολύ δημοφιλές, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος της ενέργειας. Επειδή πρέπει να παίρνουμε μαθήματα από άλλους που ταΐζαν δυστυχώς τραγικά στο πετσί τους, θα πάμε τώρα μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Ιαπωνία. 2 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα, αντιμετωπίζουν συνεχώς νέα προβλήματα. Αυτή τη φορά το ζήτημα είναι οι γενετικές μεταλλάξεις που μπορεί να προκλήθηκαν από τη ραδιενέργεια στα ζώα. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν έρευνα εξετάζοντας δηλαδή το DNA τους. Δείχνουν αθώα και απολύτως άκακα, όμως αυτά τα γουρουνάκια μπορεί να έχουν επιμολυνθεί από ραδιενέργεια. Πρόκειται για 20 ζώα που ζουν μέσα στην αποκλεισμένη ζώνη της Φουκουσίμα. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αποφάσισε να διενεργήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επόμενες γενιές ζώων εμφανίζουν γενετικές μεταλλάξεις εξαιτίας της ραδιενέργειας που απελευθερώθηκε από το πυρηνικό εργοστάσιο Ντάιτσι τον Απρίλιο του 2011. Καθώς οι κάτοικοι έφυγαν από την περιοχή, τα ζώα έμειναν ανεξέλεγκτα και οι χειρομητέρες πολλαπλασιάστηκαν. Το ίδιο και τα άγρια θυράματα, αφού το κυνήγι σταμάτησε. Αρκετά συχνά, γουρούνια πλέον ζευγαρώνουν με αγριόχειρους και γεννιούνται υβριδικά γουρουνάκια. Τα υβριδικά γουρουνάκια έχουν μεγαλύτερα αυτιά και μακρύτερο ρίγχος. Μοιάζουν περισσότερο με αγριογούρουνα. Δεν μπορείς εύκολα να τα ξεχωρίσεις μόνο από την εμφάνισή τους, αλλά μόνο με τεστ DNA.
Η συστηματική έρευνα θα ξεκινήσει από το Φεβρουάριο. Επαγγελματίες κυνηγοί θα εχμαλωτήσουν 120 υβρίδια γουρουνιών και θα εξεταστεί λεπτομερώς το DNA τους. Θα είναι η πρώτη συστηματική έρευνα συθυλαστικά, καθώς προηγήθηκε έλεγχο σε έντομα όπως πεταλούδες και δεν διαπιστώθηκαν και γενετικές μεταλλάξεις. Και θα ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή για την ενέργεια και τα ενεργειακά ατυχήματα με τη δίκη της Shell που έγινε στη Χάγη. Η εταιρεία έπεσε μάλλον στα μαλακά μετά από τις μηνύσεις που υπέβαλαν εναντίον της 4 αγρότες από το Δέλτα του Νίγηρα για τη ζημιά που υπέστησαν από τη διαρροή πετρελαίου, εκτεταμένη διαρροή πετρελαίου. Το δικαστήριο απάλλαξε τη Shell από τις περισσότερες κατηγορίες, όπως επίσης και από τις ευθύνες. Την ίδια ώρα όμως, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η BP καλείται να πληρώσει για την πετρελαϊκή καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού. Την ηλικιώδη αποζημίωση των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ. Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Με αυτόν τον τρόπο παραλληλίστηκε ο δικαστικός αγώνας 4 αγροτών από την Ιγυρία κατά του πετρελαϊκού κολοσσού Shell για το ζήτημα της πετρελαϊκής ρύπανσης που προκλήθηκε σε 3 διαφορετικά χωριά της χώρας τους. Η υπόθεση εκδικάστηκε τελικά σε αστικό δικαστήριο της Ολλανδίας, αλλά δεν δικαίωσε τους Νιγηριανούς, οι οποίοι ζητούσαν αποζημίωση για τη χερσαία και θαλάσσια καταστροφή που προκλήθηκε από τη διαρροή πετρελαίου, αφού καταστράφηκε η αγροτική παραγωγή και δηλητηριάστηκαν τα στο Δέλτα του Νίγηρα. Η Shell ευθύνεται για όλα τα προβλήματα που έχουμε στην οικογένειά μας, που δεν μπορώ να ταΐσω τα παιδιά μου εξαιτίας της ρύπανσης που προκάλεσε. Οι αγρότες στηρίχθηκαν από την οργάνωση Φίλοι της Γης, προκειμένου να φέρουν το θέμα στο Ολλανδικό δικαστήριο, ζητώντας από τη Shell να πληρώσει για την απορρίπανση, να επιδιορθώσει τους πετρελαϊκούς αγωγούς που εμφανίζουν διαρροή και να αποζημιώσει τους αγρότες που έχασαν τη σοδειά τους ή δεν μπορούν να ψαρέψουν. Το δικαστήριο τελικά δέχτηκε τον ισχυρισμό της Shell ότι οι διαρροές δεν προκλήθηκαν από δική της αμέλεια, αλλά από σαμποτέρ που έκλεβαν πετρέλαιο και σύμφωνα με τον Νιγηριανό νόμο δεν είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να τους συντηρεί σε καλή κατάσταση. Σταματήσαμε τη διαρροή και καθαρίσαμε το σημείο. Τώρα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Το πρόβλημα προκλήθηκε από σαμποτάζ, όπως δέχθηκε και το δικαστήριο. Τελικά το δικαστήριο δέχτηκε μία μόνο από τις κατηγορίες και ζήτησε να αποζημιωθεί ένας και μόνο αγρότης, γιατί ο αγωγός πετρελαίου στο σημείο ήταν πολύ εύκολο να παραβιαστεί. Αν η απόφαση του Ολλανδικού δικαστηρίου δικαίωνε τελικά τους Νιγηριανούς, θα άνοιγε ο δρόμος για εκατοντάδες αντίστοιχες καταγγελίες σε όλο τον κόσμο κατά πετρελαϊκών εταιριών. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Θα φύγουμε ελάχιστα λεπτά για διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, γιατί όταν επιστρέψουμε θα δούμε πόσο καλοί χειριστές του iPad είναι οι ουρακοτάγκοι. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι και πριν σας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε πόσο καλοί χρήστες του iPad είναι οι ουρακοτάγκοι. Θα κάνουμε μια στάση στην Ελλάδα και οφείλουμε να το κάνουμε γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων. Και πρέπει να τους τιμήσουμε. 803 υγρότοπους κατέγραψε το WWF Ελλάς μετά από δεκαετή επιτόπια έρευνα σε όλα τα ελληνικά νησιά. Με αφορμή ακριβώς αυτή την ημέρα δημιούργησε μια ιστοσελίδα, το Υγροτόπιο, όπου τους παρουσιάζει. Συχνά περνούν απαρατήρητοι. Άλλοτε πάλι τους υποτιμούμε, θεωρώντας τους απλούς βάλτους με λάσπη. Κι όμως οι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι διασφαλίζουν κέριους φυσικούς πόρους και η οικολογική τους αξία είναι πολλαπλάσια του μεγέθους τους. Το WWF δημιούργησε το Υγροτόπιο, ένα διαδικτυακό τόπο όπου συγκέντρωσε όλους τους νησιωτικούς υγροτόπους, για πολλούς από τους οποίους αγνοούσαμε ακόμη και την ύπαρξή τους. Είναι η ώρα να προστατευτούν. Οι υγρότοποι αυτοί φιλοξενούν πουλιά, είναι βασικοί στον κύκλο νερού, ώστε να έχουν νερό τα νησιά μας, ένα σημαντικό πρόβλημα για πολλά από αυτά. Και άρα μέσα σε αυτό τα πολύ σημαντικά οικοσυστήματα διατηρείται ένα κομμάτι της ελληνικής φύσης. Το Υγροτόπιο προϊόν δεκαετούς έρευνας παρέχει πληροφορίες, εικόνες, χάρτες και στατιστικά για 803 μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους που καλύπτουν συνολική έκταση 104.000 στρεμμάτων, συμπληρώνοντας έτσι ένα κενό που υπήρχε στην καταγραφή του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Οι υποτιμημένοι νησιωτικοί υγρότοποι υπέστησαν πολλά τα προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν υπήρχε καθεστώς προστασίας. Με πιέσεις του WWF και άλλων οργανώσεων προωθήθηκε τον Ιούνιο του 2012 προεδρικό διάταγμα που θεσμοθετεί την προστασία 380 από αυτούς. Όμως το προεδρικό διάταγμα παραμένει ενεργό, καθώς δεν έχουν εξειδικευθεί οι δράσεις. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει τώρα να εφαρμοστεί, να γνωστοποιηθεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και στον κάθε πολίτη, ώστε να ξέρει ότι κάποια πράγματα σε αυτούς τους υγροτόπους δεν επιτρέπονται, ακριβώς για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παρέχουν την αξία και το φυσικό περιβάλλον που φιλοξενούν.
Πολλοί από αυτούς μπαζώθηκαν για να εξυπηρετήσουν την τουριστική ανάπτυξη. Σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν σκουπιδότοποι ή πέρασαν δρόμοι από πάνω τους, όπως έγινε στην Κρήτη με τον υγρότοπο Μωρόνι ή στον Αλμυρό στον Άγιο Νικόλαο. Σε κάθε περίπτωση, οι υγρότοποι δεν αποτελούν απειλή για την τουριστική ανάπτυξη. Αντίθετα, με την προστασία τους θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Την επόμενη ενότητα μάλλον θα την καθιερώσουμε, καθώς κάθε εβδομάδα προκύπτουν ενδιαφέρουσες, αστήσως και παράλογες ιστορίες όπου εμπλέκονται ζώα από όλο τον κόσμο. Η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση πάντως είναι αυτή που έκανε ένας Νεοζηλανδός, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά από τους συμπατριώτες του να κάνουν ευθανασίες σε όλες τις γάτες. Νέα Ζηλανδία. Ο Γκάρεθ Μόργαν έχει μόνο ένα όραμα, μια Νέα Ζηλανδία ελεύθερη από γάτες. Και για το λόγο αυτό ξεκίνησε μια ολόκληρη εκστρατεία εναντίον των συμπαθέστατων κατοικιδίων, τα οποία ενοχοποιεί ως βασικούς θηρευτές των ενδημικών πουλιών. Μέσω της ιστοσελίδας του, με τίτλο «Οι γάτες πρέπει να φύγουν», ζητά από τους συντοπίτες η τωρινή τους γάτα να είναι και η τελευταία και προαιρετικά προτείνει την ευθανασία. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ωστόσο, εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις. Η έρευνα έχει δείξει ότι αν τοποθετήσεις κουδουνάκια στις γάτες, μπορείς να μειώσεις κατά το ίμιση τα ζώα που σκοτώνουν. Ωστόσο, σε μια κοινωνία όπου τα ποσοστά ιδιοκτησίας γατών είναι τα υψηλότερα στον κόσμο, ένα τέτοιο εγχείρημα συναντά τεράστιες αντιδράσεις. Οι γάτες εδώ θεωρούνται μέλη της οικογένειας. Θα μας πει ο Γκάρεθ Μόργαν ποιον θα έχουμε στο σπίτι μας? Δεν νομίζω. Τελικά, στην ιστοσελίδα του Μόργαν, το 70% απέρριψε την πρότασή του και ψήφισε ότι δεν θα ήθελε αυτή η γάτα του να είναι και η τελευταία. Αυστραλία. Το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ προχώρησε στην ίδρυση μιας κλινικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε σκύλους και γάτες, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι έρευνες θα βοηθήσουν και τους ανθρώπους. Μας δίνεται η δυνατότητα, η έρευνα που έχει ήδη γίνει για τους ανθρώπους, να χρησιμοποιηθεί και στη θεραπεία των ζώων, με όσο το δυνατόν λιγότερες παρενέργειες, αντιδράσεις και όσο το δυνατόν βελτιωμένα αποτελέσματα. Λέμφωμα, μελάνωμα, καρκίνος του δέρματος και όγκος στα οστά είναι τα είδη καρκίνου που συναντώνται από κοινού σε ζώα και ανθρώπους. Η θεραπεία στα ζώα μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν πώς τα νέα φάρμακα και οι αγωγές λειτουργούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενθουσιασμένοι από τη χρήση του iPad, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι συγγενείς τους. Οι χαριτωμένοι ουρακοτάγκοι ήρθαν σε επαφή με τη δημοφιλή ταμπλέτα στο ζωολογικό κήπο του Smithsonian στην Ουάσιγκτον. Τη χρησιμοποίησαν για να παίξουν μουσική και να δημιουργήσουν πολύχρωμες εικόνες. Ενώ επίσης αποδείχθηκε ότι λατρεύουν και τις εφαρμογές με τους ήχους ζώων. Οι ουρακοτάγκοι είναι πολύ έξυπνα ζώα και τους διακρίνει έντονα η περιέργεια για όσα συμβαίνουν έξω από το κλουβί τους. Το iPad χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος που τρέχει στα ζωολογικά πάρκα και έχει ως στόχο να διερευνήσει τις αντιδράσεις αυτών των ζώων που έχουν τόσες ομοιότητες με τους ανθρώπους και να βοηθήσει στην κοινωνικότητά τους. Κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε με τη συμβατική επικαιρότητα του Echo News, όμως όχι και με τα καλά νέα. Και τα καλά νέα είναι ότι το σήμα του Echo News του Sky μπαίνει πλέον στους τελικούς ενός μεγάλου παγκόσμιου, ευρωπαϊκού μάλλον, διαγωνισμού, όπου για να διαγωνιστεί στους τελικούς μαζί με σήματα από το MTV, το BBC και από άλλες πολύ μεγάλες παραγωγές. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που έγινε αυτή η διάκριση σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, την οποία με πάρα πολύ προσοχή, έτσι θα λέγαμε, και αγάπη ετοίμασαν τρεις άνθρωποι του σταθμού, Άνθιμος Ξένος, ο Νίκος Τσιμούρης και ο Λευτέρης Ξενάκης που έγραψαν τη μουσική. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δουλειά που έκαναν για αυτή την εκπομπή και φυσικά τους ευχόμαστε πάρα πολύ καλή επιτυχία και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που θα γίνει στις 12 Μαρτίου. Με αυτά λοιπόν εμείς σας αφήνουμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα στα νέα του Sky, εκεί γύρω στις 10 παρα 10. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.